Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 1η Φεβρουαρίου. Ας δούμε μαζί τις τοπικές μας ειδήσεις. Ο Δημοσχείου ενημερώνει ότι θα προβεί σε πρόσληψη 45 εργατών καθαριότητας δίμηνης διάρκειας. Αιτήσεις γίνονται στο Δήμο και σε αυτές αναγράφονται ο αριθμός ΑΜΚΑ, ο ΦΗΜΗ, ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ενώ υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με αφορμή άλλο ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου, στην ανηφόρα του Φραγκομαχαλά, ο Σύλλογος της Συνοικίας επισημαίνει στον Δήμαρχο ότι δεν τηρεί την υπόσχεσή του για μονοδρόμηση, κάτι που μελετάται από το Δήμο τα τελευταία 30 χρόνια. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φραγκομαχαλά, Ιάκωβος Πριλής, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να δώσει ένα τέλος στις μελέτες και να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει δώσει. Εμείς πολλά χρόνια τώρα λέμε ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά να τελειώσουμε με το δρόμο δεν μπορούμε, διότι συνέχεια βρίσκονται κάποια εμπόδια. Εσείς πόσα χρόνια το παλεύετε, πόσα χρόνια το θυμάστε? Παλεύομαι πραγματικά 30 χρόνια το θέμα αυτό. Όσο και το αεροδρόμιο. Ναι, ναι, μπορεί και παραπάνω, πάρα πολλά χρόνια το παλεύουμε. Συμβαίνει ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε κάνει μια κάποια μελέτη στην τεχνική υπηρεσία, δεν λέγω ότι ήταν σε μελετητικά γραφεία. Και είχε καταλήξει σε κάποιο σχεδιασμό για ανωδική πορεία στη Μονομάχου. Είχε ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 2 φορές το θέμα, από τους συνδυασμούς του Χαλιορί και του Βρουλή και του Χαλιορί. Και εν συνεχεία, με κάποια κολλήματα και κάτι ενστάσεις του ΧΤΕΛ και κάποιων περιοίκων από την Τουρλωτή, οι οποίοι δεν ήταν και σχετικοί με το Φραγκομαχαλά, έγινε μια εμπλοκή του θέματος και δεν προχώρησε. Από την πλευρά του, ο Δήμος δια του γραφείου τύπου του απαντά ότι η μονοδρόμηση της οδού Κωνσταντίνου Μονομάχου στην περιοχή Φραγκομαχαλά έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2012. Μάλιστα, επισημαίνει ότι η μελέτη της μονοδρόμησης έχει οριμάσει σε επίπεδο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ότι υπολογίζει στις 15 έως 17 Φεβρουαρίου θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής. Μία από τις κέρυες παρεμβάσεις που έχει προγραμματίσει η νέα Δημοτική Αρχή να κάνει είναι πώς θα λυθεί το θέμα με τον Φραγκομαχαλά. Πώς δηλαδή θα πάμε σε μία μονοδρόμηση του Φραγκομαχαλά, αφού βέβαια πρώτα προηγηθούν κάποια έργα απαραίτητα για να μπορεί να γίνει η μονοδρόμηση. Για τον σκοπό αυτό έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ένα κονδύλι της τάξης των 150.000 ευρώ περίπου για τα έργα που απαιτούνται και τα οποία πρέπει να προηγηθούν για να γίνει στη συνέχεια η μονοδρόμηση. 15 με 17 του Φλεβάρι θα υπάρξει παρουσίαση της μελέτης από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην αίθουσα εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία και των κατοίκων και των φορέων και όποιου αλλού θέλει να παρευρεθεί για να μας Ανάλογα ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης της αντιπροσωπείας από το Επιμελητήριο Σμύρνης με τον Δήμαρχο Χίου Πολύδωρο Λαμπρινούδη, τον Αντιδήμαρχο Μυρούπολης και Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Κώστα Μούνδρο, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Νίκο Νύχτα και βέβαια τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Έγινε μια σχετική συζήτηση με όλα αυτά τα θέματα, έγινε ανταλλαγή δώρων και προσφέρθηκαν το χαρακτηριστικό λικέρ μαστίχας και βέβαια αντίστοιχα κεράσματα για να υποδεχτούν την τουρκική αντιπροσωπεία. Να κάνουμε μια οικονομική σύνοδο μεταξύ της Ελλάδος και Τουρκίας. Να κάνουμε τη Σμύρνη μια μέρα και μια μέρα στο Χίο, να περάσουμε στο Χίο. Και να φέρουμε και τους πρωθυπουργούς μας κάτω τη συνάντηση. Επίσης, να καλέσουμε και τους υπουργούς και από τις δύο χώρες. Και επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μου στον κύριο Νικητιάδη, θα αναφέρω αυτό το θέμα. Seçimler tahmin ediyorum Nisan gibi sizde seçimler varmış. Νομίζω ότι θα γίνει το Απρίλιο η κυβέρνηση και σε εκλογές σας. Και είστε αμέσως από τις εκλογές σας, μπορούμε να κάνουμε αυτή την οικονομική συνάντηση. Öğrenci değişimi konusunda hemen Metin Bey de burada hemen Metin, değişim yapabiliriz. Borum ene kanume amesos mia sinergasia. Biz hazırız. İmaste etsin. Biz bir çözüm yapalım. Tabii biz de bir şey. Mono με τέτοιες προσπάθειες θα μπορέσουμε να προσπεράσουμε την κρίση, ενώ παράλληλα να συσφίξουμε ακόμα τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Θα πρέπει να πούμε ότι παραδοσιακά πάντα η Χίος είχε όλες τις εμπορικές σχέσεις με τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ancak bu girişimlerde, bu bahsetmiş olduğunuz şeylerle ekonomik krizi açabiliriz. Çünkü iki
ki halkın ötesinde Sakız'ın zaten çok uzun zamandan beridir Ege'deki bütün kıyılarla ilişkileri zaten devam ediyor.